Στο μεταξύ, την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχει προκαλέσει επίσκεψη αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Ρωσία. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο αξιωματούχος της Χαμάς φέρεται να ξεκαθάρισε πως δεν διαπραγματεύονται εν έλει Χαχάμι απελευθέρωση ομήρων αν δεν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Βλάντιμιρ Πούτιν, Λένα, πριν από λίγο, η αντιπροσωπεία της Χαμάς συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών και δεν είχε επαφές με αξιωματούχους του Κρεμλίνου. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα, οι αξιωματούχοι της Χαμάς απέκλεισαν το ενδεχόμενο απελευθέρωση των ομήρων αν δεν κηρυχθεί η ακεχηρία, όπως είπες. Την ίδια ώρα, στη Μόσχα πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Το Ισραήλ κρίνει την πρόσκληση της Χαμάς στη Ρωσία ως ένα χυδαίο βήμα, το οποίο υποστηρίζει την τρομοκρατία, ήταν η απάντηση του Τελ Αβίβ. Για αντιπαραγωγικό ρόλο της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, κάνει λόγο το State Department. Η απάντηση του Κρεμλίνου στην κριτική Ισραήλ και ΗΠΑ είναι ότι πρέπει να κρατάμε επαφές με όλα τα μέρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νέλη.